πράγμα. Παιδιά, εγώ αυτό έλεγα στον Πέτρο χθες που το συζητούσαμε, γιατί κακά τα ψέματα λίγο πολύ τα συζητούμε στο σπίτι όλοι μας αυτά τα πράγματα. Σε περίπτωση που, τι θα κάνουμε. Εμείς κάναμε οικογενειακό συμβούλιο. Ναι, για να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Τι παρέστησαν και... στο οικογενειακό συμβούλιο. Τώρα να τελειώσει την κουβέντα και να σας πω. Ευχαριστώ. Ναι. Και είπαμε ότι αν τυχόν μη κακό Θεέ μου συμβεί το οτιδήποτε και πρέπει να απομονωθούμε, θα φύγουμε από τη Λευκοσία και θα πάμε στο χωριό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και εμείς θα φύγουμε, στο χωριό μου. Να φύγετε εσείς. Από Κύπρο. Από Κύπρο, παιδάκι μου. Σε ποια άλλη χώρα να πάνε. Έξω από το αεροδρόμιο. Θα πάμε στο χωριό, λες εσύ. Ζω, λέει Κωνσταντίνα, εμείς και εμείς θα φύγουμε. Τελείως. Στο χωριό, παιδιά. Και εσείς, στο βουνό. Εμείς στη θάλασσα. Στο χωριό, στη θάλασσα. Έξω στη φύση. Είναι ό,τι πιο λυτρωτικό θεωρώ και πιο υγιές. Εντάξει, το δηλώνω και εγώ δημοσίως λοιπόν, ότι θα πάω καλεσμένο στο σπίτι της Κωνσταντίνας και του Νεκτάρη. Μα δεν θα κάνουμε πάρτι για να έρθουν πολλά άτομα. Όχι, είμαστε δωματιάκι κάτω, θα είμαι, δεν έχω πρόβλημα. Για να είμαστε απομονωμένοι. Θα με αφήσεις να πεθάνω. Όχι, δεν θα σε αφήσω να πεθάνεις, αλλά τώρα κι εσύ βρες ένα χωριουδάκι άλλο να πας. Νίκιασε. Τώρα δεν είναι ανάγκη να είμαστε πολλοί ρε παιδιά, πολύ πολύ μαζί, λίγοι να είμαστε, οι απαραίτητοι. Καταλάβατε πως θα με κλωτσάει και θα με σμπρώχνει την πόρτα να μην μπω μέσα κτλ. Όχι, εντάξει, ξέρεις, οι απαραίτητοι, αλλά είναι καλό. Τώρα αν μπορείτε να απομονωθείτε λίγο, ίσως και σπίτι σας να απομονωθείτε. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε για λίγες μέρες, τουλάχιστον να δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Είναι και στιγμές που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την οικογένεια μας εντωμεταξύ αυτές. Έτσι, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και σκοτεινά. Λοιπόν, πάμε και στην Ρούλα Κορομιλά που μιλάει για τον κορονοϊό.